Κύριε Υπουργέ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια είναι πάρα πολλά και διωγγώνονται όλο και περισσότερο με την κατάσταση που επικρατεί σε αυτά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές είναι βέβαια το ζήτημα της διαμονής τους, το ζήτημα της φοιτητικής στέγης για τα παιδιά εκείνα, για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Πρόκειται για ένα ζήτημα που κάθε χρόνο επανέρχεται όλο και πιο έντονα. Κάθε χρόνο χειροτερεύει, αφού και η δική σας κυβέρνηση, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, διαχρονικά και σταθερά μειώνετε και εσείς τη χρηματοδότηση για τη φοιτητική μέριμνα και για τη φοιτητική στέγη. Φέτος όμως, και μέσα σε συνθήκες πανδημίας, το ζήτημα αυτό έχει διωγγωθεί, έχει οξυνθεί για την μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών. Καταρχήν, κύριε Υπουργέ, η μεγάλη μάζα των φοιτητών που νοικιάζει σπίτι στον τόπο όπου σπουδάζει, δεν ξέρει αν θα πραγματοποιηθούν σήμερα οι σπουδές τους και αν θα πραγματοποιηθούν, πώς θα πραγματοποιηθούν αυτές οι σπουδές. Υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα, μια μεγάλη ανασφάλεια, ένα σκοτάδι απόλυτο γύρω από αυτό το ζήτημα. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, αρκετοί επιλέγουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια που έχουν νοικιάσει, μιας και δεν ξέρουν αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν τα μαθήματα διαζώσης, αν θα χαθούν μαθήματα, αν θα χαθούν εξάμηνα. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι μια κατάσταση τελείως αβέβαιη, που δεν επιτρέπει κανέναν προγραμματισμό σε κανένα λαϊκό σπίτι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους πρωτοετής φοιτητές, και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα, καθώς δεν ξέρουν ούτε πότε και αν θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους και βέβαια δεν ξέρουν και αν θα δικαιούνται και δωμάτιο σε αυτές τις εστίες, σε όποιες εστίες τέλος πάντων έχουν απομείνει. Εν τω μεταξύ, όπως και εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, οι αιτήσεις κάθε χρόνο στις εστίες αυξάνονται. Και αυτό κάτι λέει για τις ανάγκες των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους και οι αιτήσεις που ικανοποιούνται κάθε χρόνο όλο και λιγοστεύουν. Πρακτικά και χοντρικά να σας πω ότι μονάχα ένας από τους 10 φοιτητές που κάνει αίτηση για απόκτηση δωματίου στις φοιτητικές εστίες καταφέρνει να πάρει το πολυπόθητο κλειδί. Με όλα τα παραπάνω, σας ρωτάμε λοιπόν τι θα κάνετε για να αυξήσετε επιτέλους την κρατική χρηματοδότηση για να συντηρηθούν και να αναβαθμιστούν καταρχήν οι παλιές εστίες, αυτές που υπάρχουν και έχουν τα χάλια τους. Μέχρι και επικίνδυνες είναι για τη διαμονή των φοιτητών σε αυτές. Να υπενοικιαστούν άμεσα άλλα ξενοδοχεία, άλλοι χώροι για να μείνουν οι φοιτητές, φυσικά χώροι που πληρούν προϋποθέσεις διαμονής ανθρώπων, φοιτητών. Να αξιοποιηθούν χώροι, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως με την ανάλογη κρατική στήριξη για να διαμορφωθούν ως εστίες. Για παράδειγμα, εδώ στην Πανεπιστημίου, στο παλιό, το ιστορικό, το ξενοδοχείο, το Majestic, το οποίο είναι κληροδότημα του ΕΚΠΑ της Αθήνας και το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να μεριμνήσει η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση τέλος πάντων, έτσι ώστε αυτό να μετατραπεί σε μια φοιτητική εστία. Είναι εξαιρετικό και είναι και δίπλα και στο Πανεπιστήμιο. Να προσληφθεί βεβαίως προσωπικό λειτουργίας στις εστίες. Το προσωπικό έχει λιγοστέψει στον έσχατο βαθμό εκεί για τη συντήρηση, για τη φύλαξη, για την καθαριότητα. Και τέλος, και αυτό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα, να δώσατε, κύριε Υπουργέ, να δώσει η κυβέρνησή σας ένα μηνιαίο φοιτητικό επίδομα σε όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν σπίτι μακριά από το σπίτι τους. Τώρα το έχουν όσο ποτέ ανάγκη αυτό το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και πρέπει να το δώσετε άμεσα σε όλους τους φοιτητές, επαναλαμβάνουμε, που νοικιάζουν μακριά από το σπίτι, τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, κύριε Δελή, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αναφερθήκατε ότι οι φοιτητές δεν ξέρουν αν θα πραγματοποιηθούν και με ποιους όρους οι σπουδές τους φέτος. Αλλά νομίζω πρέπει να είστε ενήμερος ότι από πολύ νωρίς, από το καλοκαίρι, είχαμε μιλήσει με τους Πριτάνης, τους είχαμε πει ότι η πρόθεσή μας είναι να πάμε σε ένα μεικτό σύστημα, το οποίο θα το εξηγήσω λίγο περισσότερο στη συνέχεια, και επίσημα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, από τις 4 Σεπτεμβρίου, έχει εκδοθεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση,
η οποία κάνει απολύτως σαφή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Θα γίνουν με ένα υβριδικό τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί και το ύψιστο αγαθό της υγείας, η μέγιστη ασφάλεια των φοιτητών, αλλά παράλληλα να επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο και να μην χαθεί η επαφή τους με το Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό λοιπόν μαθήματα που έχουν πάνω από 50 εγγεγραμμένους φοιτητές θα γίνονται διαδικτυακά εξ αποστάσεως, ενώ μικρότερα μαθήματα, και το μικρότερο αναφέρεται στον αριθμό των φοιτητών που έχουν λιγότερους φοιτητές, όπως επίσης και οι κλινικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις, θα γίνουν διαζώσεις. Αυτά είναι απολύτως σαφή. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές των Πανεπιστημίων. Προχθές υπήρξε τηλεδιάσκεψη με όλους τους Πρυτάνες. Χθες επισκέφτηκα πανεπιστήμια για να ξεκινήσει το εξάμηνο με ασφαλή τρόπο. Αυτά όσον αφορά το εξάμηνο. Τώρα, στο κύριο θέμα της ερώτησής σας, που είναι φοιτητικές αιστείες. Με το πλαίσιο του εξάμηνου, γνωρίζετε ότι η λειτουργία ανήκει στην αρμοδιότητα των πανεπιστημίων, ενώ η οικονομική διαχείριση και κάλυψη σε ορισμένες από τις αιστείες ανήκει στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Είναι γεγονός, πραγματικά, και αυτό είναι κάτι το οποίο εργαζόμαστε και θα σας μιλήσω στη συνέχεια, ότι και επειδή οι φοιτητές μας είναι πάρα πολλοί συγκριτικά με τον πληθυσμό, αλλά και επειδή έχουμε μεγάλη γεωγραφική διασπορά, οι αιστείες που έχουμε σαφέστατα είναι ανεπαρκείς, δεν φτάνουν. Είχαμε πει και είχα απαντήσει και παλιότερα σε ερώτησή σας ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσουμε γρήγορα σε κατασκευή νέων εστιών. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό? Η ΣΔΙΤ, στην πράξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που προχωράει για 3.000 δωμάτια φοιτητών, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο έχουν ήδη εντάξει κατασκευές φοιτητικών εστιών, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από τη Διευθυντική Επιτροπή. Οι ΣΔΙΤ, ξέρετε, δεν επιδέχονται τις γνωστές τροποποιήσεις της συμβάσης για υπερβάσεις του αρχικού κόστους. Η πληρωμή αρχίζει να γίνεται μετά την ολοκλήρωση, την παράδοση του έργου, και το βασικότερο, εξασφαλίζεται η συντήρηση των υποδομών, των εστιών, που, όπως είπατε και εσείς και σωστά, είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά για τις παλιότερες εστίες. Ωστόσο, εμείς προβαίνουμε και σε άλλες ενέργειες προς όφελος των φοιτητών. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπαμψης και Ανθεκτικότητας για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, εμείς επεξεργαζόμαστε προτάσεις τόσο για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων των πανεπιστημίων, αλλά κυρίως για την ανέγερση και ανακαίνιση φοιτητικών εστιών σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, ιδιαίτερα στα περιφερειακά, και με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κλινών. Για το έτος 2020, το Υπουργείο Παιδείας έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους 28 εκατομμυρίων για λειτουργικές δαπάνες των φοιτητικών εστιών για φέτος, ενώ η εγγεγραμμένη πίστοση για ενίσχυση οικογενειών για τέκνα που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια. Τώρα θέτετε στην ερώτησή σας κάποια ειδικότερα ζητήματα για τα οποία θα απαντήσω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, στο πρώτο θέμα, το οποίο βεβαίως είναι και στην επικαιρότητα, μιλάμε για το άνοιγμα των πανεπιστημίων. Καταρχήν υπάρχει μια αντίφαση. Ξέρετε, η κυβέρνησή σας ανοίγει τα σχολεία, καλώς κάνει και τα ανοίγει. Τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν. Με τους όρους βεβαίως και τις προϋποθέσεις εκείνες που δεν παρέχουν καμιά ασφάλεια για τη λειτουργία των σχολείων, και την ίδια στιγμή δείχνει μεγάλη αυστηρότητα στο άνοιγμα των πανεπιστημίων. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ που αφορά την εκπαίδευση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσετε γι' αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα των πανεπιστημίων είναι κυβερνητική ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Είναι δική σας ευθύνη να μεριμνήσετε να τηρηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και οι όροι για την τήρηση των υγειονομικών όρων μέσα σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Και βεβαίως, το να λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι επιτρέπει το άνοιγμα μιας σχολής για σχολές, για τμήματα μέχρι 50 άτομα, αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα από τα τμήματα θα οδηγηθούν στην τηλεδιδασκαλία, με τα γνωστά προβλήματα που έχει, με τις γνωστές επίσης ελλείψεις χιλιάδων λαϊκών φοιτητών που δεν έχουν, ξέρετε κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα απαραίτητα που απαιτεί η σύγχρονη τεχνολογία, και εν πάση περιπτώσει έχουν υποδομές και τα ίδια τα πανεπιστήμια και μπορούν να μεριμνήσουν, και χώρους έχουν και αίθουσες έχουν και πάρα πολύ ωραία και εξαιρετικά μοντέρνα συνεδριακά κέντρα, τα οποία βεβαίως αξιοποιούν για άλλους σκοπούς εμπορικούς, τα οποία μπορούν αυτή τη στιγμή να τα διαθέσουν και να τα αξιοποιήσουν για να γίνουν διαζώσεις πανεπιστημιακά μαθήματα. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης.
Η απάντησή σας είναι η ίδια με αυτήν που δώσατε και πέρυσι, ότι η κυβέρνησή σας μεριμνά για την ανέγερση, για την λειτουργία, για την ανέγερση φοιτητικών εστιών μέσα από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Καταρχήν, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η πολιτική της κυβέρνησής σας, όπως και η πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση της υφιστάμενης σχολικής στέγης της εστίας. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα, απ' έξω τις βλέπεις και καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Όμως, θα θέλαμε λιγάκι να δούμε τι είναι αυτά τέλος πάντων τα ΣΔΙΤ. Είναι ένα παλιό σχέδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε, το εμφάνισε ως σχέδιο, για να δούμε την εμπειρία που υπάρχει από τα σχολεία, γιατί έχουν εκτιστεί στη χώρα μας αρκετά σχολεία με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, όταν κτίζεται ένα κτίριο ΣΔΙΤ, ένα σχολείο, μια φοιτητική εστία από τον εργολάβο, ο εργολάβος έχει την κυριότητα, έχει τη χρήση, και αυτοί οι οποίοι λειτουργούν μέσα δεν μπορούν κυριολεκτικά ούτε ένα καρφί να βάλουν στον τοίχο, δεν μπορούν να κάνουν καμία παρέμβαση χωρίς την άδεια του εργολάβου που ανέλαβε το ΣΔΙΤ. Τώρα, αν τυχόν υπάρξουν βλάβες της λειτουργίας εκεί, οι εργολάβοι συνήθως φεύγουν δια της πλαγίας και με λίγα λόγια τα προβλήματα παραμένουν. Το μοντέλο αυτό έχει αποδειχτεί εντελώς αποτυχημένο και επιπλέον και πανάκριβο, γιατί κοστίζει περισσότερο σύμφωνα με τις μαρτυρίες των εργαζομένων στις κτηριακές υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, ΣΔΙΤ βεβαίως για τους φοιτητές σημαίνει ενίκιο, αυτή είναι η ουσία, σημαίνει πεδίο για την εμπορευματική δράση μέσα στο πανεπιστήμιο, έχει προηγηθεί βεβαίως η σύντηση, η φύλαξη κτλ. Και τώρα πάμε και στην στέγαση. Σημαίνει με λίγα λόγια παιδεία, ακόμα περισσότερο ως εμπόρευμα. Τα προβλήματα τώρα των φοιτητών που σας είπαμε για το επίδομα στέγασης του ενοικίου, για το οποίο δεν απαντήσατε και θα πρέπει να απαντήσετε. Ξέρετε, έχετε δηλώσει, έχετε πει ότι θα μειώσετε 40% το ενοίκιο για την φοιτητική κατοικία. Αυτό όμως αφορά μονάχα τα παιδιά των εργαζομένων που έχουν βρεθεί σε αναστολή σύμβασης. Αυτοί, εντωμεταξύ αυτοί, θα πρέπει να συντηρήσουν και το σπίτι του παιδιού τους που σπουδάζει και το δικό τους με 800 ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα για το τι στην πραγματικότητα τι σημαίνει αυτό το μέτρο. Αυτό που λέμε εμείς είναι τώρα να αναλάβει το κράτος να επιδοτήσει το ενίκιο όλων των παιδιών, όλων των φοιτητών που νοικιάζει. Και, εν πάση περιπτώσει, λεφτά υπάρχουν και τα δίνεται. Θα σας δώσω το παράδειγμα των 8 εκατομμυρίων του ΕΣΠΑ που τα δώσατε στους ειδικούς λογαριασμούς έρευνας για την αύξηση του φοιτητικού τουρισμού. Θα μπορούσαν αυτά τα ποσά να αξιοποιηθούν και για την μετατροπή των χώρων στα πανεπιστήμια, να γίνουν τα μαθήματα δηλαδή, αλλά και να ενισχυθούν οι φοιτητές. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να τα απαριθμίσουμε. Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το παράδειγμα του Majestic, που είπα εδώ στην Πανεπιστημίου. Άμεσο είναι ακριβώς το κτίριο που υπάρχει πίσω από την παιδαγωγική σχολή, το κτίριο των παραπληγικών, ένα κτίριο, ένα μπετό για όποιον περνάει από την Αγίου Δημητρίου, το οποίο και εκείνο μπορεί με μια παρέμβαση άμεση, ταχύρυθμη, να μετατραπεί σε φοιτητικές εστίες. Θα μου πείτε, υπάρχουν και χειρότερα, γιατί το Πάντιο Πανεπιστήμιο ή το Πανεπιστήμιο Πειραιά δεν διαθέτουν καν φοιτητικές εστίες. Να λοιπόν, πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη, κύριε Υπουργέ, να υπάρξει ένας δημόσιος φορέας, λέει το ΚΚΕ, που θα αναλάβει αυτό το ζήτημα από την αρχή, για να εξασφαλίσει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους και όχι να τρέχουν οι γονείς τους να καλύψουν έξοδα και πολλές φορές να μην μπορούν και πολλές φορές αυτό να γίνεται και η αιτία να διακόψουν και τις σπουδές τους, κύριε Υπουργέ. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας και για όσα βάλαμε για τις φοιτητικές εστίες, αλλά και για το επίδομα του ενοικίου στους φοιτητές που νοικιάζουν μακριά από το σπίτι τους. Ευχαριστώ.